Για πάμε να δούμε τώρα στα νησιά τι γίνεται. Κρήτη, Χανιά, εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Κουτράκη, που είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου. Και θα πάμε και εδώ κοντά που είπαμε, μία μακριά, μία κοντά, και θα δούμε την κυρία Τόνια Γιαννακίδου, κοντινή απόδραση στο Σχήνο Κορινθίας. Καλημέρα στην κυρία Γιαννακίδου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον κύριο Κουτράκη, στα Χανιά. Τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Μαδρακάνη. Καλημέρα. Συννεφιά βλέπω και στις δύο περιοχές. Και στην Κρήτη και στην. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε απόλυτη λιακάδα. Α, έχετε λιακάδα, εσείς. Λιακά το δέντρο, άρα είναι. Και τη συγγνώμη. Δεν μπορούμε να βρούμε συννεφάκια. Όλες οι αποχρώσεις του μπλε, του ουρανού. Άρα εδώ κοντά είναι τα σύννεφα. Εσείς στην Κρήτη είστε σε ηλιοφάνεια. Εδώ οι αποχρώσεις του γκρι είναι στην Κορινθία. Για να πάμε λοιπόν μέχρι τα Χανιά, να ανοίξουμε την κουβέντα μας πρώτα από εκεί. Έχετε ανοίξει? Είστε έτοιμοι να δεχτείτε τον κόσμο? Κύριε Μαυρακάνη, εμείς είχαμε ανοίξει από 1 Μαΐου. Έχουμε ανοίξει από 1 Μαΐου και δεχόμαστε τους επισκέπτες που έρχονται κυρίως στο αεροδρόμιο των Χανίων, καταστάνω στο αεροδρόμιο των Χανίων, ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από σήμερα περιμένουμε μια αύξηση της κίνησης, δεδομένου ότι ξεκινάει και επίσημα υποτίθεται ο τουρισμός. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με μεγάλη αγωνία. Να σας πω, κύριε Κουτράκη, κάποιοι από τους τουρίστες που δείξαμε και τα πλάνα που ήρθαν χθες και γίνανε και ωραίες γιορτές εκεί, έχουν έρθει σε εσάς, στο δικό σας ξενοδοχείο? Όχι, δεν έχουν έρθει σε εμάς, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι οι πελάτες καταρχήν έρχονται τηρώντας απαραίτητα όλα τα. Τα μέτρα, δηλαδή όταν έρχονται στη ρεσεψιόν σας δείχνουν αν έχουν κάνει το εμβόλιο, αν έχουν κάνει το τεστ, αν έχουν νοσήσει, σας δείχνουν τα έγγραφα? Όχι, γιατί υποτίθεται ότι έχουν ελεγχθεί αμέσως πιο πριν από την αεροπορική τους. Δηλαδή καταφτάνουν στο ξενοδοχείο. Αν έρχονται με το πλοίο, επίσης έχουν ελεγχθεί στο πλοίο, άρα εσείς λέτε δεν χρειάζεται. Επειδή ακούμε κάτι ομιλίες, ποιος μιλάει, συγγνώμη λίγο. Όποιος μιλάει ή να βγει να μιλήσει ευθέως ή να σταματήσει, γιατί είναι... Να πείτε, να το πείτε τώρα. Ελάτε, ναι, κύριε Κουτράκη. Είναι ακρόαση, γι' αυτό. Παρακαλώ. Ναι, οπότε έχουμε την πεποίθηση και την ασφάλεια της ασφάλειας ότι οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται είναι ασφαλείς. Έχετε ήδη κάποιους πρώτους τουρίστες, Έλληνες ή ξένους? Έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Είναι σχεδόν γεμάτο το ξενοδοχείο σήμερα. Μπράβο σας. Μπράβο. Από πού? Είναι από όλες τις χώρες ουσιαστικά που πετάνε οι αεροπορικές εταιρείες, γιατί δεν δουλεύουμε συμβόλαιο προσωπικά. Δηλαδή Γερμανία, Ιταλία, τι? Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία, Ιταλία. Και τι σας λένε, κύριε Κουτράκη? Τι σας λένε, ότι σας έχουν ελέγξει και εσείς αισθάνεστε απολύτως ασφαλείς ότι όλα είναι τσεκαρισμένα? Κοιτάξτε, δείχνουμε εμπιστοσύνη στη διαδικασία που ακολουθείτε, ναι, καλέ, στα αεροδρόμια. Οπότε, ναι. Λένε ότι τους ελέγξανε και ότι το περάσανε εγώ αυτό. Λέω τι σας λένε, όχι για το... για τα μέτρα, δηλαδή που ήρθαν στην Ελλάδα μετά από μια πιεσμένη χρονιά, κλεισμένη και αυτή. Πολύ ευτυχισμένοι. Πολύ ευτυχισμένοι που καταρχήν έχουν ήλιο. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς δεν είμαστε στην αιχμή του τουριστικής περίοδου, αισθάνονται, ξέρετε, ότι έχουν όλο το νησί δικό τους, να το πούμε. Μπράβο, το χαίρονται, οπότε, Ναι, το χαίρονται πάρα πολύ. Για πάμε και στο Σχήνο λοιπόν τώρα. Πού είπαμε είναι κάτι πιο... Κυρία Γιαννακίδου, πού είναι ο Σχήνος, πείτε μας. Μάλιστα. Είναι δίπλα στο Αλεποχώρι, γύρω στα 11 χιλιόμετρα. Ναι. Ανήκει στο Δήμο Λουτρακίου. Άρα βλέπει κορυφαίο. Είναι σαν νησί. Μία ώρα από την Αθήνα. Κυρία Γιαννακίδου, είναι σαν νησί. Δεν θυμίζει ακριβώς ότι είναι κάτι εδώ κοντά στην Αθήνα. Είμαστε κάτω από τα Γεράνια Όρη. Mm-hmm. Ναι. Συγγνώμη που καθυστερώ, αλλά ακούω δύο φορές τη φωνή μου γι' αυτό. Για να βοηθήσουμε λίγο εμείς από το κοντρόλ, να ρυθμίσουμε λίγο τον ήχο και σας ακούμε. Άρα, παρακαλώ. Λοιπόν, από Αθήνα είμαστε να μέσα σε ένα πευκοδάσος. Ναι. Δάσος. Συνδυάζει δηλαδή το δάσος, το πεύκο μαζί με τη θάλασσα. Είναι πανέμορφο. Το εστιατόριό μας. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το μέρος. Είναι πανέμορφο. Mm-hmm. Και εμείς μέχρι να πάρουμε το εστιατόριο δεν ξέραμε καθόλου το συγκεκριμένο μέρος. Πήγαμε μέχρι Αλεποχώρη, Ψάθα. Και όταν το πρώτο είδαμε, το ερωτευτήκαμε αυτό το μέρος και αποφασίσαμε ότι εδώ θα κάνουμε την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Τέλεια. Ρίξατε και οι πρώτοι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου ήρθαν τώρα που άνοιξαν οι μετακινήσεις. Ναι, γιατί η ταβέρνα μας βρίσκεται μέσα σε ένα κάμπινγκ. Ήδη το κάμπινγκ έχει αρκετές επισκέψεις και δείχνει ότι θα έχουμε πελάτες δηλαδή σήμερα. Μπράβο. Τι τους ετοιμάσατε?
Πέρα από ότι έχουμε πολύ φρέσκα ψάρια, όλα είναι τα προϊόντα μας τοπικά, ακόμα και για τα γεωργικά προϊόντα, τα κτηνοτροφικά. Και φαντάζομαι, κυρία Γιαννακίδου, πόσο σκασμένοι ήρθαν αυτό το φτούξ ελευθερία, αυτή η μεγάλη απόδραση, να απολαύσουν τη θέα, την ελευθερία, τη θάλασσα, τα μπάνια. Σαφώς, γιατί και εμείς που ανοίγουμε το εστιατόριο, νιώθουμε πια την ελευθερία. Μπράβο, μπράβο σας. Εύχομαι καλές δουλειές και είναι ωραίο να ξέρουμε ότι και δίπλα στην Αθήνα υπάρχει ένας προορισμός για κάποιους που δεν μπορούν να φύγουν για πολύ ή για μακριά ή και για οικονομικούς λόγους και για λόγους δουλειάς. Έχω θάλασσα, θέα, έτσι. Φαγητό. Ακριβώς. Απέχουμε πάρα νερά. Πολύ λίγο από την Αθήνα. Έχει υπέροχη θάλασσα, μπράβο, πεντακάθαρη. Μπράβο. Καλές πολύ δουλειές. Ωραίο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές δουλειές και σε εσάς και στα Χανιά. Παρακαλώ. Να κάνω μια παρατήρηση που θέλω να κοινωνήσω. Να κοινωνήσω ένα πρόβλημα στην ουσία το οποίο μπορεί να ανακληθούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι επιχειρηματίες. Mm-hmm. Είναι αυτό με τα PCR test που καλούνται να κάνουν οι πελάτες κατά την αναχώρησή τους. Ναι. Εμείς εδώ στα Χανιά, που υποτίθεται είμαστε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη, ήδη αντιμετωπίζουμε ένα κορεσμό στα ραντεβού που στα έχουν τα μικροβιολογικά εργαστήρια για να κάνουν PCR test. Mm. Επίσης, μερικά από αυτά δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο. Εάν υποθέσουμε ότι θα έχουμε την αλματώδη αυτή αύξηση που περιμένουμε τις επόμενες μέρες, θα γίνει χαμός και αυτό θέλω να το υπερθεματίσουμε λίγο. Γιατί έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, πώς θα γίνονται τα τεστ PRC για να φεύγουν οι πελάτες από τα ξενοδοχεία, PCR πώς λέγονται. Οπωσδήποτε τα επιμελητήριά σας και ενώσεις σας θα πρέπει να επικοινωνήσουν και να ζητήσουν από το Υπουργείο και την κυβέρνηση να. Το λέμε και θα το ξαναπούμε κι εμείς και θα ξανασυνδεθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές σας. Να είστε καλά, κύριε Μαυραγάνη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.